λανθασμένη πάσα. Κερδίζουν οι του Εθνικού με τον Ντεμέλο να χάνει από τον Πινσέλη και τον Γκρικαλασβίλη. Να δίνει στον αδελφό του τον Ελκούγια. Κοτοπαγιές. Έγινε η σέντρα από τον Κυριάκο. Η κεφαλιά αποκρούει ο Κοδίνα. Κοτοπαγιές. Απέφυγε τον Ντεμέλο. Έδωσε ωραία στον Κυριάκου. Είναι σιρτή η παλιά. Το σουτ που γίνεται 1-0. Ο Γιάννης Χατζηβασίλης είναι ο σκόρερ. Ο Εθνικός αξιοποιεί την υπεροχή του στα τελευταία λεπτά και με την τρίτη τελική του προσπάθεια, στη δεύτερη ευκαιρία που βρίσκει ο Χατζηβασίλης, σημειώνει στο 26ο λεπτό το πρώτο γκολ στον αγώνα, το πρώτο γκολ στον γηπεδούχων. Και ο Πινσέλη δίνει στον Χατζηβασίλη. Με πλάτη γύρισε, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ο ίδιος θα επιχειρήσει την προσπάθεια και θα σημειώσει το γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Χατζηβασίλη. Γίνεται το πρόσωπο του αγώνα σε διάστημα 5 λεπτών, ούτε 5 λεπτών. Σημειώνει δύο τέρματα, το δεύτερο μάλιστα βάζει την σφραγίδα του στο 30 λεπτό. 2-0 ο Εθνικός. Συνδράμοντας και βοηθώντας τον Κοτοπαγιές που εδώ βγάζει την σέντρα, απέκρουσε ο Κοδίνα, η μπάλα έφτασε στον Έβερτον. Πάει να δημιουργηθούν και πάλι προϋποθέσεις για τον Εθνικό. Η σέντρα που γίνεται, νέα κεφαλιά από κοντά, παρολίγο το 3-0. Εκτέλεσε ο Γκόμες. Ο Αγιβή προσπάθησε στην περιοχή, ο Αράμπαλ. Το σούτ από τον Αλαμπή. Σου δίνω τον χρόνο Λίγο. Γιατί ο Εθνικός επιτίθεται με τον Χατζηβασίλη με προϋποθέσεις. Απέναντι είναι ο Γκρικαλασβίλη. Ο Χατζηβασίλη θα κρατήσει την μπάλα, την δώσει πίσω στον Ενγκούια Γκρικαλασβίλη, ο οποίος θα χάσει ευκαιρία εδώ. Άφησε πολύ ωραίο ο Χατζηβασίλης. Σώτα Γκρικαλασβίλη, πήγε να βρει τον αδερφό του, δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος θα κάνει το πλασέ. Και πάλι με προϋποθέσεις. Γκρικαλασβίλη προλαβαίνει ο Κοδίνα. Γκόμες. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα περάσει έξω. Κερδίζει την μπάλα ο Γκρικαλασβίλη και την γυρίζει στον Έβερτον. Κάνει το σούτ έξω. Αυτή την στιγμή εκτελέστηκε το φάουλ, να το δούμε. Κεφαλιά από κοντά. Έχει σφυρίξει ήδη ο Μασάς. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο φάουλ του Απόστολου Μακρύδη. Καθώς ο Αντιόλο θα κάνει το σούτ, δεν ευφυδιάζεται ο Μποκατίνοφ. Τέλεσε ο Πινσέλη, έγινε η κεφαλιά και πάλι κατέληξε στα δίκτυα. Πάρα πολύ ωραίο κόλ από τον Ιάκοπ. Νάτος εδώ πανηγυρίζει. Ο Εθνικός κάπου εδώ σφραγίζει την επιτυχία του. Σημειώνοντας το 3-0 με την εικόνα που έχει το μάτς, είναι αδύνατο να ανατραπούν τα δεδομένα. Τέλεσε ο Κόγε, είναι καλά εκτελεσμένο η κεφαλιά από τον Αντιόλο. Από κοντά ο Ιάκοπ θα χάσει ευκαιρία για να κάνει το 4-0. Περιμένει ο Χατζηβασίλης, έρχεται βοήθεια από τον Κοτοπαγιές. Αυτόν θα πάει μπάλα. Ευκαιρία για τον Εθνικό. Με τον Παγιές απέναντι από τον Κοδίνα, τον αποφεύγει και να χάνει ευκαιρία στο κενό τέρμα. Πάσα είναι καλή για τον Ντεμέλο. Ο Κόγε προλαβαίνει, γυρίζει, έγινε το σουτ. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μασάς. Επιμένει πάφος ο Γκόμες. Όντως δεν υπήρχε κάτι.